Είμαι πολύ στεναχωρημένος, διότι με φέραν εδώ σε ένα σπίτι να μείνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια έκανα τόσο κόπο για να ανεβάσω την αξιοπρέπειά μου. Και να με φέρουν σε ένα σπίτι εδώ πέρα, που είναι ένα μικρόβιο. Η τύχη είναι χάλια, δεν έχει θέρμανση. Σπασμένα τα παράθυρα, σπασμένη πόρτα μέσα. Να μείνω εδώ πέρα, εγώ δεν μπορώ να μείνω. Σεισμοπαθείς και καρκινοπαθείς από το χωριό Ζήτα εκφράζει την πικρία του για την αντιμετώπιση του από την πολιτεία στο ζήτημα της προσωρινής στέγασης, καθώς χαρακτηρίζει ως ακατάλληλο το διαμέρισμα που του διέθεσε η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Εδώ, αυτό σπασμένο, διαλυμένο όλο, σκουζιασμένα βαέ, ένα μικρόβιο το σπίτι, η τύχη είναι ολοβρόμεστη, γιατί λένε ότι τα ανακαινίζουν, τα έχουμε και τα δίνουν, έτσι. Πού να μείνω τώρα από εδώ πέρα, δηλαδή κάνω χημοθεραπεία σε θέση βάλω. Για δρόμο μου λέει μπεις καθόλου μέσα τι θα πάει το μικρόβιο εδώ μας. Και που είμαι εδώ είναι επικίνδυνο για μένα. Οι τύχοι βρωμούνε. Το σπίτι μυρίζει τόσο πολύ έντονα που δεν μπορεί να κάτσει πάνω από 5 λεπτά εδώ μας. Έχει πολλές υγρασίες, βρωμιές, ακατάλληλο, σπασμένα παντζούρια, σπασμένα όλα. Το νερό τρέχει στη τουαλέτα. Τρέχει το νερό στην τουαλέτα, τα ντουλάπια γεμάτα μαμούνια. Τι πράγματα να φέρεις εδώ, τι να κάνεις. Δεν περίμενα όμως και σε τόσο ακατάλληλο δηλαδή σπίτι να βάλουν ένα καρκινοπαθή άνθρωπο. Είναι λίγο απαράδεκτο. Ναι, μεν τους ευχαριστούμε που προσφερθήκανε, αλλά με τόσα προβλήματα έναν άνθρωπο υγείας να τον φέρουν και σε ένα τέτοιο σπίτι, νομίζω είναι ντροπή. Τι τα φάρμακά μου. Όλα αυτά τα φάρμακα πάνω. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο διαμέρισμα, το οποίο παρουσιάζει πολλά προβλήματα, μεταξύ αυτών μούχλα, υγρασία, σπασμένα παράθυρα και πόρτες, διαρροή νερού, έντονη δυσοσμία, κατσαρίδες και όχι μόνο. Η τύχη είναι άβαυτη, έχουν μούχλες εδώ πέρα, να τα φαίνονται, το μπάνιο μέσα τρέχει βρύση, τα ντουλάπια βρωμάνε. Στους αρμόδιους θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι ή να τα συντηρήσουν και να τα δώσουν στους ανθρώπους που τα μπουν μέσα στην ενεργεία, τα καθαρίσουν και να βάλουν και μια θέρμανση, γιατί όλοι οι άνθρωποι είχαν θέρμανση έξω και μείνανε έξω. Δεν φταίμε εμείς. Ή να μην τα δίνουν καθόλου. Ορίστε. Μόχρα πάει απέρα, πουλ. Τα κατάσια λοιπόν από κάτω. Σαφώς και αυτά τα σπίτια δεν είναι όλα σε μια άριστη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και παλιά σπίτια. Ήταν σπίτια τα οποία το Ηράκλειο διέθετε για τους πρόσφυγες, δεν έχει πληθώρα κατοικιών και το Ηράκλειο για ενοικίαση. Εμείς έχουμε ενοικιάσει συνολικά μαζί με τον προλογικό περίπου 200 κατοικίες, οι οποίες διαθέτουμε τις 50 για τους ημόπληκτους. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι αυτά τα σπίτια είχαμε, αυτά διαθέταμε για τις άμεσες ανάγκες τους. Δεν διαθέταμε σπίτια για μόνιμη κατοικία. Ο κύριος Μανώλης υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες, σημειώνοντας πως είναι αδύνατο να φιλοξενηθεί στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο πέρα από τα προβλήματα που παρουσιάζει, δεν διαθέτει ούτε θέρμανση. Θέλω κάπου να πάω να έχει θέρμανση για 3 μήνες μέχρι να φτιάξω το σπίτι μου, διότι έχω ξεσπιτώθει. Στο σπίτι μου ήμουν αξιοπρεπής, ας πούμε, και εμείς οι άνθρωποι, γιατί να πάμε σε τέτοια κατάσταση τώρα. Θα ορθοποδήσουμε όμως σιγά σιγά και θα τα φτιάξουμε πάλι όλα από την αρχή. Αρκεί να υπάρχει λίγο καλοσύνη από όλους τους ανθρώπους και να μας συμπεριφερθούν κάπως καλύτερα. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και όχι κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, σημείωσε η οικογένεια, η οποία θα επιστρέψει στο κλειδί του διαμερίσματος στην αναπτυξιακή, στέλνοντας τα δικά της μηνύματα προς τους αρμόδιους που δρομολογούν λύσεις για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων. Όσοι έχουμε πάθει έξω ζημιά, όλοι οι άνθρωποι να μας φερθούν αξιοπρεπείς και να μην μας ρίχνουν στην κατάθλιψη. Δηλαδή έχουμε πάθει αυτά που έχουμε πάθει, δηλαδή εντάξει, καλύτερα να μην με φέρνανε καθόλου εδώ. Εγώ το σπίτι το κλειδιά το παραδώσω. Ο Γιώργος Μαυρογιάννης επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες κατοικίες, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για σπίτια για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων. Όχι πως δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες κατοικίες, σαφώς υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες κατοικίες, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή την ποιότητα των κατοικιών είχαμε, παλιές κατοικίες, όμως φροντίζουμε να είναι καθαρές, να είναι φτιαγμένες και αν υπήρχαν κάποια προβλήματα, εδώ είμαστε να τα φτιάχναμε.